Λοιπόν, επιστρέψαμε στην κουβέντα με τους δύο καλεσμένους μας. Να βάλουμε ρεπορταζιακά 2-3 στοιχεία. Πρώτον, το ίδρυμα Adenauer λέει ότι οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στην εκλογική επιτυχία του Μητσοτάκη ήταν η οικονομία, η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και η έλλειψη ουσιαστικής αντιπολίτευσης. Ο Guardian αναφέρει ότι η πολιτική της κέντρο αριστεράς για τον ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε συντριπτικό πλήγμα. Και ότι το Bloomberg, ότι ο Μητσοτάκης απέφυγε την παγίδα της απλής αναλογικής που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Δένδιας είπε για τη θέση του κυρίου Γεωργιάδη για το στόχο των 180 βουλευτών ότι θα συνυπέγραφε μια πιο σεμνή αντίληψη. Το ρεπορτάζ λέει ότι και το Μαξίμου θα ήθελε να μην υπάρχουν τόσο ψηλά αλλά ζωνικοί τόνοι, γιατί μπορεί να κάνουν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε εξάλλου σε μια κάλπη που αποδείχθηκε το ανάποδο με αυτό που περιμέναμε. Η πρώτη κάλπη σκληρή, η δεύτερη ενδεχομένως πιο χαλαρή, γιατί έχει κριθεί ο νικητής. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τρέχει με τον εαυτό της, δεν τρέχει με αντίπαλο για την πρώτη θέση. Και επίσης να σχολιάσουμε ότι είδαμε πριν την δήλωση του κ. Τσίπρα, βέβαια. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πρώτον ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ πιο αυτοκριτικός, μίλησε για προσωπική ευθύνη και ζήτησε και μια προσωπική συγγνώμη στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην είναι ανεξέλεκτος ο κύριος Μητσοτάκης ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον για την κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής, και δεν υπήρχε καμία αιχμή για το ΠΑΣΟΚ και τα αριστερά κόμματα παρά μόνο η αναφορά ότι η απλή αναλογική στην πρώτη δημοκρατία είχε υπονομευθεί πριν φτάσουμε σε εκλογές, δηλαδή από τη στάση των μικρότερων κομμάτων της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ που δεν θέλησαν να μπουν σε αυτήν τη συζήτηση. Κρατάω επίσης και τις κάποιες λέξεις του κ. Τσίπρα για αγωνιστές, μια λίγο πιο αριστερή φρασιολογία για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να τελειώσουμε την κουβέντα με τον κ. Χριστόπουλο. Ναι, γιατί άνοιξε ένα ωραίο θέμα ο κ. Χριστόπουλος. Άρα, κ. Χριστόπουλε, η προσπάθεια, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις 20 μέρες θα είναι ένας διμέτωπος αγώνας και προς το ΠΑΣΟΚ ή μόνο μέτωπος με τη Νέα Δημοκρατία? Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψή μου πρέπει να είναι: ξέρουμε ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε ότι θα είμαστε καλή κυβέρνηση και γι' αυτό υποστήκαμε τη συντριβή που υποστήκαμε. Μέσα σε 26 μέρες πρέπει να πείσουμε ότι θα είμαστε μια ικανή εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Αυτό που είπα στην αρχή, αντίσταση στην αυταρχική δημοκρατία που μπορεί να δημιουργηθεί ελλείψη αντιβάρων, και δεύτερον συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις σε ζητήματα αιχμής τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον αυτού του τόπου. Αν αυτό δεν γίνει, φοβάμαι, και αν αυτό δεν γίνει και ολιστήσουμε σε μια λογική ορνηθομαχίας με τους δίπλα μας, πιστεύω ότι δυστυχώς οι ίδιοι υπονομεύουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα μόνο και σας είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε επειδή ήταν αριστερός. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε επειδή δεν έπεισε τους κεντρώους ότι είναι δεόντως κεντρώους, και επειδή την ίδια στιγμή στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κεντρώους ή περισσότερο κεντρώους από αυτό που πραγματικά είναι, πάρα πολλοί αριστεροί αδιαφόρησαν. Αυτή είναι η άποψή μου. Σημαίνει να μιλάω με φοιτητές μου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο το 10-20% ή το οποιοδήποτε ποσοστό χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι που ενδιαφέρει εκλογικά σε μια κοινωνία. Μια κοινωνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να δει ποια είναι αυτά τα 2/5 των ανθρώπων που δεν ψήφισαν, ποιες είναι οι ταυτοτικές τους αντιλήψεις, για ποιο λόγο αποστρέφονται την πολιτική, για ποιο λόγο εκεί που η αριστερά ήταν ένας προνομιακός συνομιλητής της νεολαίας, πλέον κοιτάνε την αριστερά όπως κοιτούσαν το ΠΑΣΟΚ το 1989 οι νέοι, και πάει λέγοντας. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν μόνο μια χρησιμοθυρική έτσι προοπτική και χρήση, είναι και ζητήματα τα οποία έχουν και έναν πολιτικό ορίζοντα. Να δούμε, αφού τα βάσετε αυτά κύριε Χριστόπουλε τα θέματα, να πάμε στον κύριο Παπαγιαννή, αλλά πριν πάμε στον κύριο Παπαγιαννή να δούμε 2-3-4 κάρτες για την τοποθέτηση, το φύλλο, το επάγγελμα, την ηλικία των... για να λίγο να διανθίσουμε την κουβέντα μας με τρία στοιχεία. Για να δούμε την πρώτη κάρτα για το φύλλο, το επάγγελμα πρώτα. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και στην Αλία. Καλά, η Αλία δεν είναι τόσο μεγάλος το κομμάτι του πληθυσμού. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι υπερτερεί και το ΠΑΣΟΚ ελαφρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Μεγάλο προβάδισμα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά λιγότερο όμως, ανεβαίνει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Οριακό στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ίσως από τις λίγες κατηγορίες, περιοχές, οτιδήποτε που ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτος. Είναι η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα. Και επίσης, σημαντικά μικρότερη διαφορά από ό,τι στη συνολική κάλπη στους άνεργους. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη κάρτα. Ποιοι ψήφισαν κατά φύλο. Είναι σαφέστατο, το βλέπετε και στις οθόνες σας, ότι υστερεί λίγο το γυναικείο φύλο σε σχέση με το αντρικό στη Νέα Δημοκρατία. Υπερτερεί πάρα πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ και σε κανένα άλλο κόμμα πριν της πλεύσης ελευθερίας που έχει και γυναίκα αρχηγό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που να υπερτερούν οι γυναίκες έναντι των αντρών. Επόμενη κάρτα. Ιδεολογική τοποθέτηση. Εδώ τα πράγματα μάλλον είναι πιο σαφή. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα στη δεξιά, όχι τόσο πολύ στην ακροδεξιά και στην κεντροδεξιά. Λιγότερο λίγο κεντροδεξιά από ό,τι στην ακροδεξιά. Στο κέντρο είναι πρώτη δύναμη, ξανά, με σχεδόν 40%. Ελάχιστη δύναμη στην κέντρο αριστερά και στην αριστερά, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό στην άκρα αριστερά. Στην άκρα δεξιά. Έχει ένα 18% σχεδόν εδώ. Αυτό θα πρέπει να μας το εξηγήσει ο κύριος Σεργιάτος τις επόμενες μέρες, τον έχουμε κοντά μας. Πάντως εδώ, στο χώρο της δεξιά και κεντροδεξιά, η Νέα Δημοκρατία σκίζει, δηλαδή είναι απόλυτα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ κοντά του, πιο κοντά του το ΠΑΣΟΚ, μοιράζεται πράγματα. Στο κέντρο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτος. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μεγάλη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Στους κεντροαριστερούς είναι πρώτος. Στην κεντροαριστερά είναι πρώτος και με διαφορά, όπως και στην αριστερά, με ακόμα μεγαλύτερα, όπως και στην άκρα αριστερά. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, δύο λεπτά ακόμα, να δούμε και την τελευταία κάρτα. Το μόνο που λέω ότι για μένα έχει μεγάλη σημασία το γράφημα για το κέντρο, έτσι, σε σχέση με αυτό που σας έλεγα. Έχει μεγάλη σημασία. Αποδεικνύει αυτό που λέτε. Πάμε και στην τέταρτη κάρτα. Επιβεβαιώνει, μάλλον, και αποδεικνύει, επιβεβαιώνει. Πώς ψήφισαν οι νέοι, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως με μια σχετικά οριακή διαφορά σε σχέση με τις 20 μονάδες του double score που είδαμε στη Γενική Κάλπη. Το ΠΑΣΟΚ 10%, λίγο λιγότερο από το γενικό του σύνολο, και όπως επίσης και το ΚΚΕ ελάχιστα πιο κάτω επίσης από το συνολικό του νούμερο. Πιο ψηλά και για την Ελληνική Λύση και για το ΜΕΡΑ 25. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τις κάρτες. Κύριε Παπαγιαννίδη, υπάρχει μπροστά μας, πέρα από το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπάρχουν δύο θέματα, σας κάνετε δύο ερωτήσεις, απαντάτε στη σειρά. Πρώτον, η 180 που φαίνεται, είτε το μαρτυρά ο κύριος Γεωργιάδης, είτε θέλει να το κρύψει για να μην δείξει λαζονία το Μαξίμου, ο στόχος των 180 ευρών για την αλλαγή του συντάγματος. Και το δεύτερο, να απαντήσετε σε αυτό, μάλλον και μετά τη δεύτερη ερώτηση. Ναι, λοιπόν, ένα λεπτό. Η αλλαγή του συντάγματος είναι μια διαδικασία η οποία, κακώς, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, είναι μακρά από. Σε δύο οντόσεις. Απειλείται από το γεγονός ότι πρέπει να έχει κλείσει 5 χρόνια από την τελευταία. Mm-hmm. Έχει δηλαδή ένα σημείο που δεν μπορεί να το ξεκινήσεις. Mm-hmm. Θέλεις δύο δόσεις και των 180 είναι από δύο διαρχικές βουλές. Νομίζω ότι ο Άδωνης έκανε κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλός γνώστης. Έκανε προβολή ισχύως. Προβολή ισχύως προς τον ηττημένο, δηλαδή προς τα κόμματα της αριστεράς και όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, και προβολή ισχύως εσωτερικής. Εγώ θα σας πω στην ουσία τι, με ποια συνθήματα, με ποια είδη συνθημάτων θα πηγαίνουμε, όχι στις κάλπες, γιατί μετά από τις κάλπες υπάρχει η ζωή, η πραγματική ζωή, υπάρχουν οι ευρωεκλογές, υπάρχουν τα απρόοπτα. Θέλω να αλλάξω, θέλουμε να αλλάξουμε, πρέπει να αλλάξει όλη η δομή της μεταπολίτευσης. Αυτό είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρει σαφέστατα ότι δεν μπορεί να το κάνει, το λέει για να κάνει αυτή την προβολή ισχύως. Επειδή όμως είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε ο κύριος Γκρίνμπεργκ, είτε και η απλή λογική λέει ότι αν κάνεις τέτοιου είδους δηλώσεις, κινδυνεύεις να φανείς υπερφύελος και να ψαλιδιστείς χωρίς να χάσεις την αυτοδυναμία σου, αλλά να ψαλιδιστείς, και το να ψαλιδίζεσαι νωρίς είναι κάτι πολιτικά επικίνδυνο, νομίζω θα υπάρξει βαρύ σιωπητήριο. Το είδαμε ήδη με τον
Νικοδένδια, νομίζω θα το δούμε και σαφέστερα. Κάποιος θα πάρει πίσω τις λογικές περί συνταγματικής αναθεώρησης και περί άρθρου 16 ακόμη. Πάντως, εγώ να πω μόνο αυτό, ότι κύριε Παπαγιαννίδη, υπάρχει και το εξής. Θα το πω έτσι απλά. Τη Δευτέρα το πρωί, ο πρώτος που με ξύπνησε μετά τις εκλογές, τη βραδιά και τα λοιπά, μου μίλησε για την αναθεώρηση, τη δυνατότητα, και λέω, σε ενδιαφέρει το άρθρο 16 να αναθεωρηθεί άμεσα και τα λοιπά. Όχι. Να έρθει η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι συνθήματα στερεότυπα από το παρελθόν που έρχονται ξανά, τα βάζουν μπροστά και νομίζω ότι είναι και ένα δόλωμα για τους ψηφοφόρους τους, τουλάχιστον πολύ σκληρούς, ας πούμε, σε απόψεις ψηφοφόρους, οι οποίοι σου λέει, ορίστε, πρέπει να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα επιτέλους, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Πρέπει να λέει στο μέσα του, θέλω να επιβάλλω αυτό που θέλω. Ναι. Αν θέλατε να κάνουμε δημοσκοπική φρίκη, κάντε κάποτε το ερώτημα ποιοι και πόσο είναι υπέρ της ποινής του θανάτου. Ενός πράγματος που επειδή πάει στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι μόνο αδιανόητο, είναι και θεσμικά αδιανόητο. Θα είχατε ένα σοκ από το πόσο πόσοι θα λέγανε ναι. Να πούν ναι. Ναι. Και μετά θα άρχιζε κάτι φοβερά ελληνικό. Εγώ θέλω την ποινή θανάτου για τους φοροφυγάδες. Εγώ θέλω για τους παιδοδιαστές. Εγώ θα προτιμούσα για αυτούς που καταστρέφουν το περιβάλλον. Και αρχίζει κάτι πολύ επικίνδυνο. Είναι η προβολή. Εγώ θέλω. Και αυτό που λέω το θέλω γιατί το θέλω και γιατί είναι σωστό. Επιτρέψτε μου να πω όμως και μία άλλη λέξη, ποιοι είναι οι νικητές. Δυστυχώς υπάρχει ένας νικητής που λέγεται «Δεν φταίω εγώ». Οι αντιδράσεις της πρώτης ημέρας, οι πρώτες αντιδράσεις, λέγοντας ότι φταίει η αποδόμηση... Της Δευτέρας. Η αποδόμηση δηλαδή της... Η εξήγηση της αποδόμησης της απλής αναλογικής, μα πολέμησαν την απλή αναλογική, φταίνε οι άλλοι, μου θύμισε εφιαλτικά ο Τσίπρας εκεί, ξέρετε ποιον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει, οι παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, κακό, εγώ δεν φταίω, εγώ δεν άκουσα. Η φρίκη του τρένου, άνθρωποι νεκροί φλεγόμενοι, εγώ δεν φταίω, εμείς δεν φταίμε. Αυτή η έννοια του «δε φταίω» νικάει. Και αν μπόρεσε ο Τσίπρας τώρα, να βγει και να πει σαφέστερα «εγώ φταίω» και αν έλεγε και «εμείς φταίμε», τελευταίο δικό μου σχόλιο, το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δανείζομαι και αντιστρέφω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Χριστόπουλος, είναι ότι είτε ήθελε να ανοιχτεί προς τα δεξιά, είτε ήθελε να ανοιχτεί προς τα αριστερά, είτε ήθελε να πει οτιδήποτε, έπρεπε να βρει α, τι θέλει, και β, να το πιστέψει και να πει ότι το πιστεύει. Και ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι χάνεται. Δευτερευόντως, ότι επειδή υπάρχει μια προεργασία, μπορεί να πείσει ότι μπορεί να το κάνει. Ψηλά γράμματα και γκρίνια για σήμερα. Καθόλου. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ετοιμάζεται να σκοράρει και να κλέψει περαιτέρω ισχύ, καθά δικαιούται, θα ήταν χρήσιμο να το θυμάται αυτό. Ο οποίος επίσης έκανε λάθος την πρώτη μέρα με μάλλον υπερβολικά πανηγύρια για Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι είναι, για ένα κόμμα που πήρε 3,5 μονάδες, είναι μεν 40% της δύναμής του, αλλά είναι 3,5 μονάδες και την ίδια στιγμή ένας αντίπαλός του, μάλλον μεγαλύτερος από το ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι σε αντίπαλα τελικά στρατόπεδα, έχει διάγει μια τόσο μεγάλη νύχτα. Αυτή είναι η φοβερή παγίδα του μικρομεγαλισμού και αν ναι, και κάτι άλλο. Αν η Ελλάδα έρχεται να επαληθεύσει ότι οι κοινωνίες του Νότου, να τις λέμε έτσι, στρέφονται προς το συντηρητικότερο και άλλο θέμα προς τα δεξιά, μπροστά μας η αριστερά, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, περιλαμβάνω ασφαλώς τη ζωή, την ζωή Κωνσταντοπούλου, σε αυτό πρέπει να σκεφτεί 2 και 3 φορές προτού χαράξει γραμμή, γιατί η δεξιά στροφή έχει δείξει ο Νότος, όταν γίνει πραγματικότητα, είναι κουβαλάει βάρος. Και για να την αντιμάχεσαι στη συνέχεια θέλει πολύ βαριά προσπάθεια. Εννοείται ότι επειδή έχει χαμηλό θεσμικό βάθος ο Νότος, είναι το κράτος δικαίου τόσο έντονα όσο ο Βοράς. Το κράτος δικαίου, καλά, και ο καημένος ο Βοράς έχει να δείξει φρικαλαιότητες, αλλά παρόλα αυτά. Τα τελευταία 60 χρόνια. Ο Νότος χαροπά μπορεί να αφήσει την πλάστιγγα να ξεφύγει. Μάλιστα. Θέλει λοιπόν σοβαρότητα και αργές κινήσεις και αν τις πιστεύει ο καθένας.
Τώρα, να βάλω δύο στοιχεία. Το ένα είναι, μας το στέλνει μια τηλεθεάτρια, από χτες είναι, που μας είπε ότι στα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρόσθεται ότι έβριζαν υπερβολικά μέσω των social media στελέχη του τον Μητσοτάκη. Και κάποια στελέχη επίσης και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι υπήρχε μια απαξιωτική κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρει επίσης ότι ο γιος της απήχε από την... δεν ψήφισε, αν και υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια δεν μας λέει τι ψηφίσει, πάντως δεν ψήφισε... Μπορεί να ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Μας λέει για το γιο της πάντως η κυρία. Επειδή θα πρέπει να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πώς θα κινηθεί μια δημοκρατία, γιατί έχει ψηλό πύχη την αυτοδυναμία και να μην χάσει ποσοστό, ενώ τρέχει μόνη της όπως είπα προηγουμένως, να δώσουμε από δύο λεπτά στον καθένα να μας πει πώς, τι προβλέπει για αυτή τον ανταγωνισμό μεταξύ πρώτου και δευτέρου, που καταρχήν είδαμε και μεταξύ δευτέρου και τρίτου, που καταρχήν είδαμε να γίνονται και οι δύο σεμνότεροι. Και οι δύο είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά, για να μην είναι ανεξέλεγκτο ένα κόμμα, οποιοδήποτε, όποιο και να είναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, είναι δομικό θέμα, είπατε και οι δύο. Υπονοήσατε, μάλλον δεν είπατε αυτή ακριβώς τη φράση. Και επίσης, τι προβλέπετε με δεδομένο ότι είδαμε και τις κάρτες, υπάρχει ακόμα σαφής υπεροχή σε κάποιες κατηγορίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές του ΣΥΡΙΖΑ, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και στους νέους και στους ανέργους. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την επόμενη κάλπη, γιατί μάλλον δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακρύτερα και πολύ νωρίς είναι να μιλάμε για την επόμενη κάλπη. Κύριε Χριστόπουλε, εσείς. Λοιπόν, σχόλιο σε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά που είπε ο κύριος Παπαδημήτρης προηγουμένως, διότι πραγματικά εκεί βρίσκεται το περιεχόμενο στην πολιτική, στις μακρές διάρκειες και στην ικανότητα να ιστορικοποιούμε τα δεδομένα. Πρώτον, ναι, η αλλαγή, η αναθεώρηση του συντάγματος είναι ένα ευσεβής πόντος αυτή τη στιγμή, ο οποίος όμως τίθεται, αρχίζει και δημιουργεί πολιτικές δυναμικές από μόνος του. Ναι, δεν υπάρχει τούτη τη στιγμή η δυνατότητα να γίνει αναθεώρηση, δεν έχει κλείσει από την προηγούμενη αναθεώρηση, θα κλείσει όμως το 2024, ακόμα και αν βρεθούν οι 180, οι 180 θα πρέπει να είναι 150 στην μεθερχόμενη Βουλή, άρα το αναθεωρητικό σύστημα του ελληνικού συνταγματικού νομοθέτη είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακριβώς επειδή προβλέπει ότι διάφοροι πολιτικοί σαν τον Άδωνη θα πάζουν τις ευκαιρίες να λύνουν τους λογαριασμούς τους με την μεταπολίτευση. Επιπλέον, δεύτερο, το άρθρο 110 του συντάγματος, και με συγχωρείτε σαν διακόπτω κύριε καθηγητά, στην παράγραφο 5 λέει, παρακαλώ, ότι δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης. Άρα 24. Γι' αυτό είπε το 24. Αυτό είπε το 24. Αυτό είπε την περάτωση. Γι' αυτό σας είπα το 2024. Το 24. Την περάτωση. Δηλαδή έχουμε τρεις όρους. 5 χρόνια από την προηγούμενη, άρα 2019-2024, 180 στην πρώτη και 150 στην δεύτερη, ή 150 στην πρώτη και 180 στην δεύτερη. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει τρεις διαφορετικές βουλευτικές περιόδους. Άρα πολύ μακριά. Όμως ο Γεωργιάδης, ακριβώς επειδή είναι αυτός που είναι, το έβαλε εν είδη λαγού. Και άστο να υπάρχει. Με τον κίνδυνο φυσικά να δημιουργήσει αυτό την αίσθηση της απειλής εξαιτίας της έπαρσης κλπ. Το δεύτερο, θέλω να πω κάτι για το ζήτημα το θεσμικό που είπατε και εσείς κύριε Κλαβιανέ πάνω στο σχόλιο του κυρίου Παπαγιαννίδη. Ναι. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και εδώ λειτουργεί τροχιοδεικτικά η γειτόνισά μας η Ιταλία είναι η ανάδυση της άκρας δεξιάς. Είναι η ανάδυση μεταφασιστικών φαινομένων στο πλαίσιο αυταρχικών κυβερνήσεων οι οποίες δεν αντέχουν αντίβαρα. Δεν αντέχουν κανονικές διαδικασίες πλουραλισμού στην ενημέρωση, δεν αντέχουν ανεξάρτητες αρχές, δεν αντέχουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν αντέχουν μια ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη και φυσικά δεν αντέχουν ισχυρές δομικές αντιπολιτεύσεις. Από προχθές το βράδυ στις 9-10 η ώρα, όταν φάνηκε το μέγεθος της συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ, έπεσαν όλοι να πούνε του τι καλή είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση που θα ασκήσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό για μένα είναι η ένδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια βολική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς για το λόγο αυτό θα είναι τραγικό ολίσθημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να ανοίξει μέτωπο προς το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε ανάποδα προεκλογικά, δίνοντας τάχα το χέρι,
Τώρα το να υψώνει το ακόντιο κόντρα στο Πασόκ θα είναι καταστροφικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν αντίπαλο. Τον κακό του εαυτό πρέπει αυτό να αντιμετωπίσει και κανέναν άλλον. Αν το κάνει αυτό, τότε μέσα σε αυτές τις 26 μέρες υπάρχουν πιθανότητες, και απαντώ στην ερώτησή σας, να βελτιώσει τα ποσοστά του και να δημιουργήσει τις υλικές και πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις να γίνει μια αντιπολίτευση της προκοπής. Αν δεν το κάνει αυτό και αναλωθούμε, όπως φάνηκε από προχθές και χτες το μεσημέρι, σε κονταρομαχίες με τους αντιπάλους μας στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, τότε το σενάριο κατά την άποψή μου είναι εφιαλτικό. Είναι ένα σενάριο το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης και ο Άδωνης, η αριστερά να αποτελέσει μια παρένθεση. Να γίνει η παρένθεση δηλαδή που ξεκίνησε το 12 και τελείωσε το 23. Αυτά ήθελα να πω. Κύριε Παγιανίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί εμπολής βλέπω προς την ίδια κατεύθυνση με τον κύριο Χριστόπουλο. Θα σηκώσω αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η δυνατότητα του καθενός, κυρίως όμως κάθε συντελεστή του πολιτικού παιχνιδιού, να λέει οτιδήποτε, είναι απόλυτα για μένα σεβαστή. Και να λέει και με ακρότητα και να λέει και με απαράδεκτο τρόπο. Οι πολιτικές ηγεσίες όμως, οι επικεφαλείς των πολιτικών κομμάτων, η κεντρική γραμμή των κομμάτων έχει μια δυνατότητα πάντα. Όταν κάποιος τέλεχος γράψει και πει κάτι, πρέπει να μπορεί, είπα πρέπει να μπορεί, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης ή το γραφείο τύπου, να βγει και να πει, το λέω όπως θα το έλεγα εγώ, φυσικά δεν μπορεί να το πει ένα πολιτικό κόμμα, έχει ο όποιος Παύλος Πολάκης το απόλυτο δικαίωμα να λέει αυτό που έγραψε. Εμείς όμως, εγώ όμως, με αυτήν την ανάρτηση διαφωνώ. Εγώ ή διαφωνεί το κόμμα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει ο Κυριάκος όταν από κεντρικούς συντελεστές της δικής του παράταξης λέγονται ακραία πράγματα ή ακούγονται παλιότερα εκφράσεις όπως προδότες, μειοδότες κτλ. Διότι η βία που ασκήθηκε στην προεκλογική περίοδο, η λεκτική, που ακόμη στην Ελλάδα δεν έχει ξαναμεταφραστεί σε βία, που είδαμε πώς μπορεί να γίνει η ολίσθηση από το λόγο στην πράξη, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει εκτός του παιχνιδιού. Μας περιμένουν δύσκολες μέρες, μας περιμένουν δύσκολες μέρες ενώ έχουμε μια αμεριμνησία πραγματικά παράξενη, και η πολιτική μας ηγεσία ουσιαστικά, είτε Μητσοτάκης λέγοντας όλα πάνε για το καλύτερο δυνατό στον καλύτερο δυνατό των τόπων, που μου θυμίζει εμένα Καντίδη του Βολτέρου και τον Δ. Πογκλός, κουβέντα για πολλή ώρα, είτε από την πλευρά του Τσίπρα, ο οποίος ανέβασε σαν καμπάνια μια εικόνα γκρίζα, την οποία οι άνθρωποι δεν την χαίρονται, ειδικά το να λες σε κάποιον ο οποίος περνάει άσχημα, περνάς τρομακτικά κακά όταν πάει να ισορροπήσει, μπορεί και να έχει αποτέλεσμα να σου πει «Το ξέρω, δεν θέλω να το ακούω». Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη μετριοπάθεια, κυρίως όμως αποστασιοποίηση των ηγεσιών από τις ακραίες διατυπώσεις και εκφράσεις. Θα είναι δύσκολο αυτό, αλλά είναι χρήσιμο. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτολογίας στο Πάντιο, και τον Αντώνη Παπαγιαννή, τον κανόνα συνάδελφο και δικηγόρο, που για μία ακόμα φορά και οι δύο βρέθηκαν σε αυτό το πάνελ και μετά από ένα αποτέλεσμα που δεν είναι εύκολο να το αποτιμήσεις. Αποπειραθήκαμε να το προχωρήσουμε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ένα μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Την άλλη φορά, μολονότι του ευχαριστήθηκα πολύ, να μην με καλέσετε με τον κύριο Παγιανίδη, γιατί διαπιστώνω απόλυτη σύμπτωση. Ναι, είναι επικίνδυνο. Πρέπει να. Αυτό να είναι αντίπαλμα, ναι. Γιατί μπορείτε να το προχωράτε παρακάτω. Άμα δεν χρειάζεται να διαφωνείτε, καλεσμένο να το πάνε παρακάτω. Εγώ προσπάθησα να πει κάτι τέτοιο ακριβώς. Λοιπόν, και πάλι καλό βράδυ και σου δίκιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.